Ακόμη και μέσα μαζικής ενημέρωσης που υποστηρίζουν διαχρονικά την Ρωσία στον εν εξέλιξη πόλεμό της στην Ουκρανία, παραδέχονται ότι τα ρωσικά συστήματα εράμινας τύπου S-400 Triumph ζορίζονται στο πεδίο της μάχης. Δεδομένου αυτού, ξένες χώρες που έχουν προμηθευτεί και χρυσοπληρώσει το σύστημα αρχίζουν να αγχώνονται, αναφέρει η διάσημη The Eurasian Times. Η σελίδα αναφέρεται στην Ινδία που έχει παραγγείλει S-400 από τη Μόσχα, ωστόσο εμείς θα προσθέσουμε στη λίστα και την Τουρκία, η οποία θυσίασε τα stealth μαχητικά F-35 για αυτά τα ρωσικά οπλικά συστήματα. Η αμυντική σελίδα The Eurasian Times κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα βλέποντας τις όλο και αυξανόμενες απώλειες συστημάτων S-400 που αντιμετωπίζει ο ρωσικός στρατός. Η Ουκρανία δήλωσε πως χτύπησε συστήματα S-400 και S-300 στην Κριμαία το βράδυ της 10ης Ιουνίου, ωστόσο έκτοτε και άλλες παρόμοιες επιθέσεις ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Αν και η Ρωσία δεν έχει επιβεβαιώσει τις περισσότερες επιθέσεις έναντι συστημάτων S-400 της, κάποιες από αυτές έχουν επιβεβαιωθεί μέσω φωτογραφιών που δείχνουν στοιχεία του συστήματος να έχουν υποστεί ζημιές. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως ένα ολοκληρωμένο σύστημα τύπου S-400 Triumph κοστίζει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τον Οκτώβριο του 2018 η Ινδία αγόρασε 5 συντάγματα S-400 έναντι 5,43 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο οι παραδόσεις καθυστέρησαν. Οι Τούρκοι με τη σειρά τους συμφώνησαν το 2017 να προμηθευτούν το σύστημα έναντι 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μέχρι το 2020 είχαν παραλάβει 4 συστοιχίες. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2023, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως βρίσκονται σε ανενεργή κατάσταση. Όπως και να έχει, το αντιαεροπορικό σύστημα της Ρωσίας θεωρείται στρατηγικό αμυντικό όπλο τόσο για την τουρκική όσο και για την ινδική αεράμινα. Είναι ένα πολύ ακριβό οπλικό σύστημα το οποίο εν καιρό πολέμου θα αναλάβει τον ρόλο προστασίας κρίσιμων υποδομών, πόλεων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Με το να βλέπουν Ινδοί και Τούρκοι την καταστροφή συστημάτων S-400 από ουκρανικά πυρά, χάνουν τις ελπίδες τους ότι τα δικά τους S-400 θα τους βγάλουν ασπροπρόσωπους σε μια πιθανή μελλοντική σύραξη. Εκτός από την Ινδία και την Τουρκία, να σας ενημερώσουμε πως το σύστημα επιχειρείται επίσης από τον στρατό της Κίνας και της Λευκορωσίας. Παράλληλα, και άλλες ξένες χώρες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για αυτό το πυραυλικό αμυντικό σύστημα. Ακόμη και Αμερικανοί ειδικοί έχουν παραδεχτεί πως πρόκειται για μια πολύ ικανή και προηγμένη πλατφόρμα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.